Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στην πίστα Westfield σε μια standard battle, κανονική μάχη όπως βλέπετε το γράφει στα ελληνικά. Οι πιθανότητες να κερδίσει η ομάδα μας, να κερδίσει ο φίλος μας ο Silent Killer 99, τον οποίο φυσικά θα τον ξέρετε από τα βιντεάκια που μας έχει στείλει, από τα πολύ ωραία βιντεάκια που μας έχει στείλει, η πιθανότητα είναι να κερδίσει 63%, και αυτή τη φορά οδηγεί το LTTB, το οποίο είναι ένα light tank Tier 7. Βλέπετε ότι είναι ένα αρκετά μικρό σε μέγεθος tank, θα δείτε ότι είναι και πολύ γρήγορο, και επιπλέον να δούμε και τα χαρακτηριστικά από το κανόνι του. Δεν έχει κανένα πολύ δυνατό κανόνι για το Tiger που είναι, αλλά είναι καλό. Διατριτικότητα 170, φθορά 180, αυτά ήταν τα στάνταρ πυρομαχικά. Διατριτικότητα 216, φθορά 180, τα premium πυρομαχικά, και τα high explosive, τα οποία έχουν διατριτικότητα 44 και φθορά 300. Εύρος έκρηξης 1,32. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι και πολύ καλά. Εδώ τώρα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Είπα στην αρχή ότι το κανόνι του δεν είναι πολύ δυνατό για το Tiger που είναι, είναι Tiger 7. Από την άλλη όμως, αν σκεφτούμε ότι δεν είναι heavy tank, θα καταλάβουμε αμέσως ότι στην πραγματικότητα για την κατηγορία που είναι το συγκεκριμένο άρμα είναι πάρα πολύ καλό το κανόνι. Έτσι, αλλά για την κατηγορία του. Τώρα σε Tiger 7 υπάρχει, ας πούμε, το Tiger 1 με 201 διατριτικότητα από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει το TAF 29 το αμερικανικό, το οποίο έχει 198. Καταλαβαίνετε ότι εκείνα όσον αφορά τη διατριτικότητα είναι πολύ καλύτερα. Εντάξει, το συγκεκριμένο έχει μόνο 170 στα στάνταρ πυρομαχικά, αλλά μιλάμε πάντα για ελαφρύ άρμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αξίζει πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο άρμα, του δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία. Πάρα πολύ γρήγορο, πολύ maneuverable, από τα άρματα τα οποία χαίρεσαι να τα οδηγάς. Και για να δούμε τώρα εδώ που πλησιάζει ένα AMX 12 TAF, τι μπορεί να κάνει επιπλέον. Βγαίνει το 12 TAF, ο φίλος μας του ρίχνει μία στο πλάι με το πουλ, το κάνει δηλαδή το τρακέρνι. Το έκανε damage επειδή το έκανε RAM, ξέχασα τη λέξη RAM. Και φυσικά το αποτελειώνει κιόλα, οπότε είναι και το πρώτο του kill. Όχι, συγγνώμη, δεν το αποτελείωσε ο ίδιος, παραλίγο να το αποτελειώσει, μείνανε κάτι λίγα και μπερδεύτηκα στην τελευταία βολή που έριξε, νόμιζα ότι το αποτέλειωσε αυτός. Ένα Cromwell μπροστά του με μόνο 109 πόντους damage, του ρίχνει μία εν κινήσει. Είδατε λοιπόν ότι το κανόνι αυτό είναι και αρκετά εύστοχο εν κινήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ταιριάζει σε ένα ελαφρύ και γρήγορο άρμα. Αν είχε κανένα κανόνι που έπρεπε να στοχεύει 3-4 δευτερόλεπτα πριν να ρίξει, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα έπρεπε να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στους αντιπάλους για να καταφέρει να τους ρίξει εν κινήσει. Ενώ τώρα από αυτή την απόσταση δεν αστόχησε. Θα μου πείτε, θα ευστοχεί πάντα? Όχι, αλλά είδατε άλλη μια βολή ωραία εδώ πέρα από πολύ μακριά και εν κινήσει στο Type 64. Βέβαια και το Type 64 τον πέτυχε. Και μια πολύ ωραία κίνηση. Καταλαβαίνει ότι το TAF 64 δεν μπορεί να του κάνει, να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Γυρνάει πίσω και ρίχνει σε άλλον αντίπαλο, τον οποίο τον είχε λοκάρει από πριν όταν ανέβαινε στην πλαγιά. Άλλη μια φορά. Την πρώτη φορά που είδα το replay νόμιζα ότι εδώ ο φίλος μας είχε εξουδετερωθεί. Νόμιζα ότι το άρμα του είχε καταστραφεί από το ramming που έκανε. Δεν έχει καταστραφεί. Μπερδεύτηκα γιατί σταμάτησε κιόλα σε ένα σημείο χωρίς να κουνάει και το turret. Και λέω, τι έγινε τώρα, καταστράφηκε? Αυτό ήταν το replay που μου έστειλε. Δεν ήταν αυτό, θα δείτε ότι έχει και άλλο παρακάτω. Τέλος πάντων, δεύτερο kill. Και συνεχίζουμε. 65-67 χιλιόμετρα, 69, και το μέρος δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είναι κλασική, ας πούμε, κλασικός δρόμος πόλης όπου λέτε ότι θα είναι στρωμένος με τσιμέντο, με άσφαλτο, τι μπορεί να είναι. Είναι και μικρή ανηφορίτσα μέχρι εδώ. Τώρα θα δούμε στο κατέβασμα αν θα πιάσει περισσότερο. Βλέπετε ότι πιάνει 70 κάτι. Προφανώς έχει κάτι σαν κόφτη.
δεν μπορεί να κάνει παραπάνω, να πάει πιο γρήγορα. Λωριάν 155-90, μία βολή στα γρήγορα και εκεί που λέμε ότι θα το εξουδετερώσει, ο Dark Guardians με το IS-3 καταστρέφει το 155-50. Δεν πειράζει όμως, υπάρχει ένα S-51, το οποίο δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και αποτέλεσε το τρίτο kill του φίλου μας του Silent Killer. Και αυτό το Lorian 155-50 προσπαθεί να φύγει, του ρίχνει από μακριά, σταματημένος αυτή τη φορά, δεν φαίνεται, υπολογίζει που είναι, του ρίχνει και κάνει το τέταρτο kill. Είδατε ότι ακόμη και όταν φεύγετε και νομίζετε ότι είσαστε μακριά από κάποιον, ακόμη και να μην σας βλέπει, εάν συνεχίζετε στην ίδια πορεία, θα καταφέρει να σας εξουδετερώσει, αν είναι και λίγο καλός παίχτης, έτσι, σαν το Silent Killer. Σε αυτή την περίπτωση το Άρτη, το οποίο έφευγε μπροστά, θα μπορούσε να κάνει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αφού ήξερε ότι το χτυπάνε και όλα, είχε φάει ήδη βολές, θα μπορούσε να κάνει λίγο δεξιά, αριστερά και ίσως να την γλίτωνε. IS το σκέτο που λέω εγώ, γιατί υπάρχουν πολλά IS. Ίσως ο καλύτερος παίχτης του παιχνιδιού, έχει ένα χρωματάκι έτσι γκρίζο, τι χρώμα είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω τι είναι, κάτι διαφορετικό από πράσινο. Η πρώτη βολή τον βάζει φωτιά, τη σβήνει, η δεύτερη βολή του βάζει και αυτή φωτιά, αυτή φυσικά δεν μπορεί να τη σβήσει, και η τρίτη βολή το καταστρέφει. Επειδή βλέπω και την φωτιά εκεί πάνω, δεν ξέρω αν και η τρίτη βολή του έβαλε και αυτή φωτιά. Εγώ προσπαθώ να κάνω μια αποστολή με τα medium, προσπαθούσα μάλλον κάποια στιγμή, γιατί έχω καιρό να παίξω World of Tanks, προσπαθούσα να κάνω μια αποστολή η οποία ήθελε απλά να ανάψω φωτιά σε ένα άρμα του αντιπάλου και δεν τα κατάφερνα, και τώρα σε δύο συνεχόμενες βολές του έβαλε φωτιά. Βέβαια το χτύπησε από πίσω πλευρά, εκεί που είναι η μηχανή, και κατάφερε και του βάλε φωτιά. Ένα λόβε το οποίο έχει μείνει τελευταίο, τρώει μια βολή ο φίλος μας, το λόβε θα κάνει ώρα να ξαναφορτώσει, χάνει την πρώτη και εδώ αρχίζουν να γίνονται λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ευτυχώς όμως καταφέρνει και χτυπάει η επόμενη βολή του, βρίσκει στόχο, κάνει penetration, είναι το έκτο kill, έχει πάρει το μετάλλιο του... Αυτό είναι το μετάλλιο που παίρνεις με τα 6 kills, είναι το Top Gun, το οποίο ο φίλος μας το κέρδισε, είδατε πως το κέρδισε τελευταία. Εγώ στη θέση του, επειδή δεν είμαι τόσο επιθετικός παίκτης, όταν το IS-3 άρχισε να κάνει cap, θα πήγαινα και θα καθόμουν δίπλα στο IS-3, θα μας κάλυπτε το σπίτι, ξέραμε ότι τα δύο heavies είναι πάνω ψηλά, θα αργούσαν να γυρίσουν πίσω, ίσως και να πηγαίνανε και στο δικό μας το... τη δική μας τη σημαία να κάνουν κάποια αυτή, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά θα καθόμουν εκεί πέρα και θα έκανα κάπ, γιατί είναι πιο ασφαλές. Επιπλέον ήταν δύο heavies και ο φίλος μας τους επιτέθηκε μόνος του με ένα ελαφρύ άρμα. Αυτό θέλει κότσια, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Θέλει να έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου και να έχεις και το θάρρος. Θα έλεγα θέλει και λίγο θράσος για να πας έτσι τόσο... σε τόσο δυνατά άρματα, και μάλιστα με τον ένα να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο ένας φαινόταν κίτρινος, ήταν παίκτης μέσου επίπεδου, αλλά αυτός που ήταν με το πράσινο το χρώμα, το λίγο παραπάνω από το πράσινο, δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό, φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Τέλος πάντων, να δούμε τι έκανε ο Silent Killer επιπλέον. Ήταν high caliber με ένα ελαφρύ άρμα. Τι να πω τώρα, χάνω τα λόγια μου. Με ένα ελαφρύ άρμα έγινε high caliber και υπήρχαν μέσα άρματα όπως ας πούμε το IS-3, όπως το TAF 25 το αντιαρματικό, το ΑΤΑΒ δηλαδή, το ISU 152, που το ISU αν έχει το μεγάλο το κανόνι μπορεί να κάνει 700 και damage σε κάθε βολή. Το TAF 28, τέλος πάντων, personal score. Πάμε στο personal score να δούμε τα υπόλοιπα. Fire for effect φυσικά, duelist, Demolition Expert, αυτό το Demolition Expert, εκείνη την αποστολή που προσπαθούσα να την κάνω και δεν μπόρεσα για πόσα παιχνίδια. Και να πω ότι δεν έκανα και kills ή δεν έκανα εύστοχες βολές για να τους βάλω φωτιά, πάρα πολλές, αλλά τέλος πάντων. Bruiser και φυσικά Ace Tanker, που σημαίνει ότι έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες που παίζουν το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τώρα τα στατιστικά εδώ. Το μεγαλύτερο damage, όπως
είπαμε και προηγουμένως από όλη την ομάδα του, έτσι, 3.232 πόντι ή 32-32 αν θέλετε, 6 kills, 1.460 ήταν το experience που πήρε και δεύτερο ήταν άλλο ένα ελαφρύ άρμα με 1.812 πόντους και 975 πόντους experience. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύο ελαφριά άρματα ήταν πρώτα, φυσικά και σε experience, αλλά αυτό που είναι το πιο περίεργο απ' όλα ήταν πρώτα σε damage. Στην αντίπαλη ομάδα, το IES που ήταν και ο καλύτερος παίκτης, όπως φαινόταν και από τα στατιστικά, ήταν πρώτο σε damage, 2.503 πόντους, ένα Tiger 2, το οποίο εγώ δεν θυμάμαι να το είδα καθόλου, 1.937, και μετά ήταν το Άρτη τους με 1.503 πόντους. Και σε αυτή την πλευρά ήταν Άρτη στην τρίτη θέση με 1.698. Εδώ όμως βλέπετε ότι υπάρχουν δύο βαριά άρματα στις πρώτες θέσεις του damage, που θα το θεωρούσαμε και πιο λογικό απ' όλα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Να δούμε αναλυτικά τι έχει γίνει. 18 βολές έχει ρίξει, οι 15 βρήκανε το στόχο. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ καλό νούμερο, γιατί πολλές από αυτές τις βολές τις έκανε ενώ κινούντανε το άρμα και είδαμε ότι κινείται και με μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο, έτσι. Οι 14 κάνανε penetration, οπότε το 170 που είδαμε σαν penetration έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει σε αυτή την κατηγορία, βέβαια και ο παίκτης μας ήξερε και πού να ρίξει, έτσι. Damage, είπαμε το γνωστό 3.232 ή 32-32 αν θέλετε, από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων 540 πόντι, δέχτηκε 3 βολές, οι 2 κάνανε penetration, η μία όχι. Είναι πολύ καλό το να καταφέρεις να μην σε κάνουν penetration όταν οδηγάς ένα τόσο ελαφριά θωρακισμένο άρμα. Έκανε spot 5 αντίπαλα άρματα, έκανε damage σε 10 αντίπαλα άρματα, τα 6 από τα οποία κατάφερε να τα καταστρέψει. Πάρα πολύ καλή επίδοση. Και λέω πάρα πολύ καλή επίδοση γιατί δεν είναι ότι βρήκε, ας πούμε, δύο άρματα τα οποία έκαναν εκείνη την ώρα, είχαν αψιμαχία με άλλα άρματα, δεν του δίνανε σημασία, πήγε, ξέρω εγώ, από κάποιο σημείο άρχισε να τους ρίχνει και έκανε ζημιά. Έκανε damage σε 10 άρματα και κάποια από αυτά τον είδανε και κάποια από αυτά τον είχαν και στο στόχαστρό τους, αλλά δεν μπορέσαν να τον πετύχουν. Βοήθησε την ομάδα του να κάνει 400 πόντους damage. Λίγοι φαίνονται φυσικά αν σκεφτούμε ότι έκανε spot 5 άρματα. Από την άλλη, από τη στιγμή που κάνεις εσύ damage σε 10 άρματα και κάνεις 3.232 πόντους damage, πόσο να καταφέρει να κάνει η ομάδα σου. Ταξίδεψε πάρα πολύ, 3,72 χιλιόμετρα, εγώ συνήθως βλέπω κάτι νούμερα 1-1,5 χιλιόμετρο, αυτός έκανε σχεδόν διπλάσια και τριπλάσια απόσταση. Έβαλε στο ταμείο, μάλλον πληρώθηκε 33.359 credits, μετά τα έξοδα που είχε, έβαλε στο ταμείο 22.546 χωρίς να παίζει με premium. Αν έπαιζε με premium θα έβαζε 39.225, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο καλό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι και πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει ο φίλος μας με το συγκεκριμένο άρμα, παίζοντας φυσικά τέτοια καλά παιχνίδια, έτσι, όχι σαν αυτά που θα παίζαμε οι περισσότεροι. 1460 είναι το base experience που πήρε, τόσο έδειχνε εδώ μπροστά, 2920, μπερδεύτηκα, εντάξει, 1460 είναι το base experience που πήρε. Προφανώς ήταν η πρώτη νίκη της ημέρας, διπλασιάζεται το ποσό και γίνεται 2920. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο του απέφερε 22.546 credits χωρίς premium, και στους περισσότερους λέω, παιδιά, παίξτε χωρίς premium. Θεωρώ ότι τζάμπα θα δώσετε τα λεφτά σας, παίξτε μερικά παιχνιδάκια παραπάνω, χαρείτε το και βγάλετε τα λεφτά που θέλετε. Επιπλέον του απέφερε 2.920 experience και αυτή την πολύ μεγάλη ευχαρίστηση του ότι έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με ένα ελαφρύ άρμα και κατάφερε να πάρει όλα αυτά τα μετάλλια, όπου κάποια από αυτά, είπαμε, ας πούμε, όπως το High Caliber, το Top Gun και το Ace Tanger, είναι πολύ δύσκολο να τα πάρεις με ελαφριά άρματα. Για άλλη μια φορά, μπράβο στο Silent Killer 99. Περιμένω και τα δικά σας βιντεάκια, δεν χρειάζεται να είναι τόσο καλά, μπορεί να είναι
και λίγο λιγότερο καλά, πώς να το πω ας πούμε. Στείλτε όμως κανένα βιντεάκι να δείξουμε και τα δικά σας, να δούμε τι γίνεται, να μεγαλώσει λίγο και η κοινότητα του World of Tanks, να μπορέσει το παιχνίδι λίγο να ανεβεί και στην Ελλάδα, γιατί βλέπω ότι δεν παίζουν πάρα πολλά άτομα, δεν ασχολούνται πάρα πολλά. Πήγα τελευταία και στην έκθεση δεν υπήρχε καν World of Tanks. Ας κάνουμε και εμείς κάτι να μεγαλώσει λίγο η κοινότητα του παιχνιδιού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να προσέχετε και να είστε καλά.